Ξεκινάμε την Κυριακή το πρωτάθλημα, κάναμε τον αγιασμό μας σήμερα. Ελπίζω να πάμε καλά σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαστε καινούργια ομάδα πάλι, να γίνουμε μια ομάδα, μια οικογένεια. Εγώ εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα σε όλες μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτά. Είσαι από τις έμπειρες στην ομάδα. Ναι, είμαι πιο παλιά. Και καλείσαι να υποδεχτείς τις νεότερες και τα λαντούχες στην ομάδα. Βλέπουν πάρα πολύ καλό κλίμα. Θα ήθελα να ασχολεί αυτό. Εμείς όποια κορίτσια και έρχονται τα θεωρούμε δικά μας. Προσπαθούμε να τα κάνουμε δικά μας. Εκτός από το γήπεδο να είμαστε και έξω μαζί τους, κοντά τους. Ό,τι θέλουν μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς οι μεγαλύτερες, ό,τι πρόβλημα έχουν, είτε στον αγώνα, είτε προετοιμασίας, οτιδήποτε, και να τους βοηθήσουμε. Είστε με δύο λόγια μια οικογένεια εντός και εκτός παρκέ. Έτσι θέλουμε να είμαστε. Είμαστε πολλές καινούριες κοπέλες γενικά φέτος, όλες ελπίζουμε για μια καλή αγωνιστική περίοδο. Τώρα εκεί προσπαθούμε να ενταχθούμε σιγά σιγά σε όλα αρκαδικά σαν ομάδα. Παίζουμε καλά, προπονήσεις μας είναι πολύ ικανοποιητικές. Περιμένουμε την Κυριακή να δούμε τι θα γίνει στο πρώτο μας ματς σαν ομάδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του βόλεϊ εδώ της πόλης? Πάντα ελπίζουμε ο κόσμος να μας στηρίζει, είτε είμαστε από εδώ είτε δεν είμαστε μερικές. Ευχόμαστε να μας ακολουθάνε είτε στους αγώνες είτε στις κερκίδες μας να είναι γεμάτες. Θέλουμε οπωσδήποτε την ενίσχυση του κοινού. Το δικό σχόλιο για την προετοιμασία, γιατί έχετε ξεκινήσει αρκετό καιρό, είναι αλήθεια. Κάνει μια ικανοποιητική σχετικά προετοιμασία μέχρι τώρα. Σίγουρα χρειαζόμαστε παραπάνω πράγματα, αλλά το δουλεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα κάθε φορά. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά φέτος. Είναι βέβαια κάτι καινούριο, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει ως αυτή η ομάδα που είμαστε να παίζουμε σε παιχνίδια. Ακόμα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και με το φιλικό που παίξαμε. Ήταν μια ωραία εμπειρία και γενικά πιστεύω θα πάμε καλά. Και εντάξει, υγεία όντως, γιατί παλιά πολλούς τραυματισμούς είχαν οι κοπέλες, και να είμαστε καλά και πιστεύω θα πάμε πολύ καλά φέτος. Βασίζεσαι στο κλίμα, έτσι? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Άμα υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει καλή ψυχολογία και κυλάει το παιχνίδι πολύ καλά και στις προπονήσεις, δηλαδή πάντα. Το φιλικό κλίμα είναι πάνω απ' όλα. Μια ερώτηση, είναι κλειδί η ψυχολογία σε ένα ομαδικό άθλημα όπως το βόλεϊ? Εννοείται. Είναι κλειδί, δηλαδή. Αν μια στιγμή, ξέρω εγώ, είσαι πίσω στο σκορ και τα παρατήσεις ή δεν προσπαθήσεις, πάει. Δηλαδή, αν οι άλλες είναι πιο συγκεντρωμένες, θα σε νικήσουν, θα πατήσουν εκεί γιατί ξέρουν ότι προηγούνται. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας του βόλου, πιστεύω. Πάνω απ' όλα έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία εννοείται, χωρίς τραυματισμούς. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Μας ενδιαφέρει να έχουμε κυρίως καλές εμφανίσεις. Είτε έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε είτε όχι, το θέμα μας είναι να παίζουμε εμείς καλό και ποιοτικό βόλεϊ. Από εκεί και πέρα πιστεύω, αν είμαστε συγκεντρωμένες, όλα θα έρθουν. Παρότι καινούργιες αρκετές στην ομάδα, νομίζω ότι έχετε αγωνιστική πρόκληση σε μεγάλο επίπεδο. Θέλετε να αποδείξετε πράγματα και να βοηθήσετε βέβαια τον Αρκαδικό να πετύχει τους στόχους της. Σίγουρα εμείς που είμαστε καινούργιοι στην ομάδα θέλουμε να αποδείξουμε ότι ήρθαμε για κάποιο λόγο και ότι αξίζουμε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ. Σίγουρα και η ομάδα μας προσπαθεί να αποδείξει ότι μια σκηνή μοναδική γυναικεία ομάδα στην πόλη ότι αξίζει και θέλει και την προσοχή και όλων για να βοηθήσουν όλοι απ' έξω εμάς, γιατί το βόλεϊ καθαρά σαν άθλημα δεν το βοηθάνε. Και χρειαζόμαστε και τη στήριξη. Και αν δεν αποδείξει ότι αξίζει, δύσκολα θα σε στηρίξουν. Μπορώ να κάνω άλλη μια ερώτηση? Ναι. Καλή άμυνα με το πόδι θα έχουμε φέτος? Θα προσπαθήσουμε. Είναι πιο εύκολο με το πόδι, πάει αυθόρμητα, αλλά. Όποιο βγει πιο εύκολα, αρκεί να βγει.